Μικέλα Πελούζινο, μια Ιταλίδα στην Αθήνα. Τα τελευταία χρόνια ζείτε και εργάζεστε στην Ελλάδα. Πώς αξιολογείτε αυτή την ελληνική σας εμπειρία? Υπήρξε για μένα μια εμπειρία πολύ επικοδομητική. Με όθησε να δημιουργήσω πολλά έργα. Έφτασα στην Ελλάδα πριν 4 χρόνια από την Ολλανδία και για μένα υπήρξε μια αποκάλυψη. Μου άρεσε πάρα πολύ η φύση. Έζησα για 3 και πλέον χρόνια στην Κρήτη και τώρα έχω μετακομίσει στην Αθήνα. Πρόσφατα, το παγκοσμίως διάσημο Ινστιτούτο Max Planck του Μονάχου σας προσκάλεσε να παρουσιάσετε την εικαστική σας εγκατάσταση Spacetime Helix, ένα έργο που συνδυάζει την τέχνη με την τεχνολογία. Μπορείτε να μας πείτε 2 λόγια για το έργο σας αυτό? Ναι, είναι μία έρευνα την οποία έχω αναπτύξει τα τελευταία χρόνια και συνδυάζει τέχνη και τεχνολογία. Είναι επηρεασμένο από τον Πυθαγόρα για την αρμονία των σφαιρών. Πρόκειται για μία χορδή που το μήκος της μπορεί να κυμαίνεται από 5 έως 20 μέτρα. Είναι ένα κινητικό γλυπτό που συνδυάζει φώτα και ήχους και πολλές φορές τη χρησιμοποιώ σε performance και σε εγκαταστάσεις ιδιαίτερους χώρους. Είναι ένα έργο που εκφράζει όλες τις συμμετρίες της έλικας, τα μαθηματικά, συνδυάζοντας με αυτά την τεχνολογία. Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια και σκοπεύετε να εντάξετε κατά κάποιο τρόπο την Ελλάδα? Φυσικά. Τώρα έχω μετακομίσει στην Αθήνα και θέλω να είμαι ενεργά παρούσα στα δρόμενα της πόλης. Και το επόμενο σχέδιό μου αφορά πάλι ένα έργο βασισμένο στον ήχο. Είναι πάλι ένα κινητικό γλυπτό και θα ονομάζεται Sonic Boom και θέλω να το παρουσιάσω στην Αθήνα μέσα στους επόμενους μήνες. Βρεθήκατε στην Ελλάδα εν μέσω μιας μεγάλης κρίσης. Κατά τη γνώμη σας, η κρίση στην αγορά τέχνης είχε τόσο πολύ μεγάλη επίπτωση στην καλλιτεχνική δημιουργία? Όσον αφορά τη δημιουργικότητα, πιστεύω πως μία στις τόσες μας χρειάζεται μία κρίση. Βλέπω πως τώρα οι καλλιτέχνες συνεργάζονται ακόμη περισσότερο μαζί. Αλλά και όχι μόνο οι καλλιτέχνες. Όλοι πιστεύω πως έχουν γίνει πιο δημιουργικοί, διότι πρέπει να βρουν νέες λύσεις για να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα. Πιστεύω ότι εδώ στην Αθήνα γίνονται πολλά πράγματα. Έχω βρει πολλούς ενδιαφέροντες καλλιτέχνες και φρονώ πως μέσα στα επόμενα χρόνια, σε 5-6 χρόνια, η Αθήνα θα γίνει καλλιτεχνικά το νέο Βερολίνο της Ευρώπης. Πολύ αισιόδοξη σας βλέπω. Πάντως, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.